Το πρώτο μωρό της Ελλάδας για το 2024 γεννήθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Το ποδαρικό έκανε ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3 κιλών και 480 γραμμαρίων που έκανε την πρώτη του εμφάνιση 53 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σκορπίζοντας χαρά σε όλους. Είχαμε τη χαρά να μας έρθει η γυναίκα σε αυτόματο το κετό. Κάτι σε 11.30-12 παρά και κατάφερε να γεννήσει επιτυχώ, χωρί καμιά επιπλοκή. Είναι μια χαρά και το, και το νέο γνώμα. Σε ένα κοριτσάκι κοντά στα 3,5 κιλά και η γυναίκα, υγιέστατη και γεννήσαμε ε, στι 12.53 ουσιαστικά πρώτα λεπτά. Η πρωτοχρονιάτικη γέννηση χάρισε χαμόγελα σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έζησαν μια ξεχωριστή στιγμή σαν εκείνη με τον γυναικολόγο Χρήστο Ψυχαράκη να εξομολογείται πως είναι η πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία να βιώσει ένα τόσο σπάνιο γεγονός. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο πως είναι σε κάθε γέννηση και σε κάθε το και το που καταφέρνουν και πιον όλα καλά και δεν έχουν κάποια επιπλοκή. Και είμαστε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ χαρούμενοι που έγινε αυτό ο τοκετό και είναι και η γυναίκα καλά και το παιδί, όπω θα ήταν και για οποιοδήποτε τοκετό, οποιαδήποτε στιγμή συνέβαινε και οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. Είναι η πρώτη σα φορά που ξεκινάτε το πρώτο μωρό. Ναι, είναι η πρώτη φορά και νομίζω είναι και πολύ δύσκολο και τυχαίο να συμβεί αυτό, ειδικά πανελλαδικό που γεννιούνται τόσα παιδάκια. Ευχόμαστε στους γονείς της μικρής πρωτοχρονιάτικης παρουσίας να τη χαίρονται και να του ζήσει και στην ίδια να είναι πάντα γερή, τυχερή και με μια μοναδική ιστορία να αφηγείται από τη γέννησή της.